μια σημαντική συνάντηση με όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και ειδικά με τα αεροδρόμια μας, γιατί θέλουμε μια καλύτερη λειτουργία και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και στο αεροδρόμιο των Χανίων. Κάνουμε τη συνάντηση αυτή για να δούμε τη λειτουργία την καλύτερη για τη φετινή χρονιά, αλλά να προγραμματίσουμε και την επόμενη χρονιά πώς θα έχουμε ένα καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπως είναι. Στα Χανιά είχαμε τη θετική εξέλιξη με τη δημοπρασία των 110 εκατομμυρίων, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα στα επόμενα χρόνια. Όμως, μέχρι να γίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι, πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια καλύτερη λειτουργία και μια αισθητική αναβάθμιση του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Για τον λόγο αυτό, καλέσαμε τον κύριο Βασιλάκη της Aegean Airlines για να μαζί με τους ειδικούς να ακούσουμε κάποιες προτάσεις και να δούμε πώς πάμε την επόμενη μέρα. Ήδη έχω συνοηθεί και με τους υπουργούς και τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Καλογιάννη για να έρθουν στην Κρήτη και εμείς προετοιμαζόμαστε από τη φετινή χρονιά για να μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες και τον επόμενο χρόνο. Ευχαριστούμε καταρχήν τον κύριο Περιφερειάρχη που μας κάλεσε να συζητήσουμε εδώ με τους φορείς του Ηρακλείου και των Χανίων για το θέμα της λειτουργίας των αεροδρομίων, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και στην μετέπειτα φάση που τα αεροδρόμια τα περιφερειακά θα μπουν σε διαδικασία, όπως ξέρετε, ιδιωτικοποίησης. Το σημαντικό ενδιαφέρον των δικών μας, αλλά νομίζουμε και όλης της Κρήτης και για όλους μας, για την ανάπτυξη του τόπου, είναι τα αεροδρόμια να είναι τόσο ανταγωνιστικά σε κόστος, όσο και λειτουργικά. Και ουσιαστικά ο βασικός λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να συζητήσουμε ακριβώς τι προτάσεις πρέπει να προωθηθούν προς την κεντρική διοίκηση, προς την κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό και για βελτιώσεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων, αλλά και για το θέμα του πώς θα τιμολογούνται όταν θα ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, φυσικά, είναι για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε εμείς η Aegean για την Κρήτη, που ήδη κάνουμε, πιστεύω, πολλά, αλλά πιστεύω με τις σωστές ενέργειες, σωστό συντονισμό, μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερο έργο από και προς το Ηράκλειο και τα Χανιά. Ευχαριστώ. Όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και κατάλληλη χρήση των κονδυλίων και όταν πριν γίνει η χρήση των κονδυλίων υπάρχει συζήτηση με όλους τους φορείς, ξενοδόχους, χρήστες, αεροπορικές εταιρείες, περιφέρεια κτλ., πιστεύω ότι ναι, μπορούν να γίνουν πράγματα στα υπάρχοντα αεροδρόμια σημαντικά. Ανεξάρτητα από ότι το να γίνει το Καστέλι ή οποιοδήποτε άλλο νέο αεροδρόμιο κάπου αλλού, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και αναγκαίο. Το ζήτημα είναι όμως πότε, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. Με εντωμεταξύ, δεν πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο είναι κορεσμένο. Χρειάζονται βελτιώσεις. Και αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης.